Ο άνθρωπος είναι σε μία νεκρά γωνία εδώ, στη γωνία. Βλέπετε, το χέρι μου πώς σας το κάνω, σαν ένα γάμα, ε. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Επάνω του είναι ο Θεός και απέναντί του είναι ο πλησίον του. Κάθε τι που θα κάνει ο άνθρωπος, που θα σκέπτεται ο άνθρωπος, που θα ενεργεί ο άνθρωπος, που θα επιλαμβάνεται γενικά, θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη δόξα του Θεού και την εξυπηρέτηση του πλησίου. Ποτέ τη δική του. Η αγάπη, λέει ο Παύλος, ου ζητεί τα εαυτής, αλλά τα του εταίρου. Δεν θα πούμε τι συμφέρει εμένα, τι συμφέρει αυτή την ώρα γενικότερα να κάνω για την αγάπη προς τους συνανθρώπους και για τη δόξα του Θεού. Εγώ μπορώ να ζημιώσω αυτή την ώρα. Μπορώ να βάλω χρήματα να έρθω εδώ. Μπορώ να μου κοστίζουν αυτά. Μπορώ να χάνω μεροκάματο κλπ. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Να κοιτάξω τι συμφέρει εμένα, τι συμφέρει γενικότερα να κάνω. Έτσι πρέπει να κινείται ο άνθρωπος σε όλες του τις εκδηλώσεις. Γι' αυτό ο Παύλος το έχει κλείσει με το επιγραμματικό αυτό. Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής, αλλά τα του εταίρου. Και έχει την δύναμη ο Θεός να τα καλύψει όλα αυτά τα οποία θα θυσιαστούν για τις δύο αυτές, όπως σας είπα, εντολές προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Άλλωστε, όπως λέγει επίσης ο Χριστός μας, εν τις δυσί ταύτες εντολές, στις δύο τέτοιες εντολές, αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον, όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται. Από εκεί ξεκινάνε. Δεν υπάρχει αγάπη προς τον Θεό και δεν υπάρχει αγάπη προς τον πλησίον. Ό,τι και αν κάνεις, είναι λειψό. Δεν αντέχει στη δικαιοσύνη του Θεού. Θα στο απορρίψουν στον έλεγχο. Δεν αντέχει. Αναφορικώς με το ότι έχει βάλει ο Άγιος Παύλος ως αφετηρία την αγάπη, διάβαζα κάτι από το Μέγα Βασίλειο, ο οποίος το έχει πιάσει πολύ καλά το θέμα και έχει μια γνώμη. Ακούστε πώς τα διατυπώνει αυτός. Οράν μη λέγει λέξεως ακρίβεια. Προσέχτε, λέγει, μια λέξη ακριβή και τοποθετημένη σε θέση κεραία, εκεί που πρέπει. Και διδασκαλίας ακολουθία. Και τι λέει, απορρέει από την τοποθέτηση αυτή της λέξεως. Προέταξε την αγάπη. Έβαλε, λέει, πρώτα την αγάπη. Και τότε τον εξής εμνημόνευσεν. Και τότε είπε τα υπόλοιπα. Χαρά, ειρήνη, αγαθοσύνη, Χριστότητα, πραότητα κλπ. Έβαλε, λέει, πρώτα την αγάπη. Και έπειτα έβαλε τα υπόλοιπα. Έθηκε τη ρίζαν. Και τότε τον καρπόν υπέδειξε. Καρπός της ρίζης είναι τα υπόλοιπα. Κατέβαλε το θεμέλιον και τότε την οικοδομήν επήγαγεν. Έβαλε την αγάπη και έπειτα έβαλε τα άλλα. Από της πηγής ήρξα το. Άρχισε, λέει, από την πηγή και τότε ήλθεν επί τους ποταμούς τη χαρά, την ειρήνη, την αγαθοσύνη. Αυτά, λέει, είναι παραπόταμα της πηγής της πραγματικής, της αγάπης. Ουδέγαρ ή της χαράς πρώτερον εις ελθήν υπόθεσης δύναται. Δεν μπορεί να μπει πρώτα, λέει, η χαρά, αν δεν υπάρχει δηλαδή αγάπη. Αν μη της αγάπης η ρίζα φανεί. Ουδέ το της ειρήνης περιπλέκεται καλό δυνάμεθα, αν μη πρώτερον οικία τα του πλησίων άπαντα λογισόμεθα. Δηλαδή να τα θεωρήσουμε και του πλησίων τα παθήματα δικά μας. Γιατί όταν πονώ εγώ ή κάποιος δικός μου, τότε το λογαριάζω. Αν πονάει κάποιος λίγο πιο κάτω, στο άλλο στενό, αυτό πέρα βρέχει, δεν το λογαριάζω αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κοιμούνται πολλές φορές σκεπτόμενοι τι να γίνεται αυτός. Αυτό είναι αγάπη. Αδιαφόρος αν δεν μπορεί πολλές φορές να τον βοηθήσει. Η πρόθεση αυτή, η γνώμη αυτή, γιατί και την γνώμη να σπάζεται και την πρόθεση είναι παινή κατά τον Θείο Χρυσόστομον, έτσι. Είναι μεγάλο πράγμα στα μάτια του Θεού. Αγάπη, ρίζα και πηγή και μύτηρ εστίν απάντων των αγαθών. Και γάρ ως ρίζα μυρίους της αρετής τους κλάδους αναδίδωση. Σαν ρίζα η αγάπη βγάζει πολλούς κλάδους. Και ως πηγή και μύτηρ, ως πηγή πολλά τίκτη τα νάματα και ως μύτηρ ίσο της εαυτής κόπων περισφύγει την αυτήν καταφεύγοντας. Δηλαδή είναι
η αφετηρία που λέμε. Που δεν μπορείς, από εκεί θα ξεκινήσουν όλες οι διακλαδώσεις και παρουσιάζονται σαν υποδιέστερες οι άλλες διακλαδώσεις. Αν δεν υπάρχει αυτή, θα έχουμε τίποτα. Δηλαδή, σαν να λέμε, αν τώρα σταματήσουν οι μηχανές που εργάζονται στις υδατοπτώσεις και γίνεται το ρεύμα και έρχεται, σταματήσει εκεί όλα αυτά, μα φως λέγεται, μα ανελκυστήρι λέγεται, μα ανεμιστήρι λέγεται, μα σόμπα λέγεται, μα τι λέγεται, θα σταματήσουν όλα. Έχοντας εκεί την πηγή, την αφετηρία, όλα αυτά λειτουργούν και αποδίδουν και βοηθούν τους ανθρώπους. Ετυμολογεί δε την λέξη αγάπη από το Άγι, από το Άγι, το οποίο ερμηνεύεται εξουσιάζει, δηλαδή φέρει εν εαυτή πάσα στα σαρετάς. Από εκεί ετυμολογεί τη λέξη αγάπη ο Άγιος, από το Άγι, και φέρει, λέει, εν εαυτή όλα στα σαρετάς. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να χαρεί χωρίς να έχει αγάπη, μόλις δει τον άλλον θα κατσουφιάσει αμέσως, θα του φύγει η αγάπη, θα του φύγει η χαρά. Αν θέλει να συμπεριφερθεί ειρηνικός και λοιπά, μόλις ο άλλος του παρουσιαστεί, που φόσον δεν έχει αγάπη και δεν του συγχωρεί ένα σφάλμα που έχει κάνει εις βάρος του, πολλές φορές δεν είναι τίποτα, κάποιος λόγος, κάποια κίνηση, κάποιο κάτι που δεν τ' άκουσα. Είναι δυνατόν να υπάρξει ειρήνη? Είναι δυνατόν να υπάρξει χαρά? Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ειρήνη ούτε χαρά. Χριστώτης είναι απόρρια του Πνεύματος του Αγίου. Εάν Χριστώτης έχει σχέση με εκείνο που λέγει ο ψαλμοδός, θα το έχετε ακούσει στους ψαλμούς τους δύο που διαβάζουν στο τέλος των προγιασμένων λειτουργιών. Εκεί μέσα λέγει ο 33ος ψαλμός το εξής: «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Με ήττα Χριστός, όχι με γιώτα, δεν λέει για τον Χριστό. Ο Κύριος είναι ο Χριστός, αλλά Χριστός ο Κύριος, χρήσιμος ο Κύριος. Γεύσαστε, δοκιμάστε, ελάτε κοντά στο Άγιο Ποτήριο να δείτε ότι σας είναι απαραίτητος, σας είναι χρήσιμος ο Κύριος. Αυτό πάνε να πει, δοκιμάστε, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να είναι Χριστός με ήττα, εάν δεν έχει το Χριστό με γιώτα μέσα του? Εάν τον βλαστημεί, εάν μπορεί να είναι χρήσιμος προς τον άλλον, να διαθέσει τον εαυτό του προς τον άλλον, το πορτοφόλι του, την προσωπικότητά του κλπ. Μπορεί να το κάνει? Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι αποτέλεσμα. Χρειάζεται από εκεί. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι πράος, εάν δεν έχει μέσα του τον πράον Ιησούν, πώς θα το έχει? Δεν μπορεί. Ανάβει αμέσως, φουντώνει. Και μάλιστα για πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά αξία. Θυμάμαι κάποτε ήμουνα σε ένα σπίτι που ήταν μια μεγαλοκυρία και είχε πολλές υπηρεσίες. Επρόκειτο να δεχτούν κάποιον επίσημα, έναν υπουργό. Δεν θυμάμαι πώς τον λέω, το Βοιατζή. Και είχε δώσει εντολή η κυρία: θα βγάλετε αυτόν τον δίσκον, τον ασημένιον. Θα βάλετε αυτό επάνω, το πετσετάκι. Ξέρω εγώ, τα χάσανε οι μικρές εκεί πέρα κλπ. Ο υπουργός ήρθε, η συνοδεία ήρθε, είδανε. Και δεν βγάλανε το δίσκο εκείνον ή δεν βάλαν το πετσετάκι, νομίζω, εκείνο που είχε πει η κυρία. Όταν πήγαν λοιπόν να σερβίρουνε, πήρε το μάτι της κυρίας ότι δεν μπήκε εκείνο. Όταν έφυγε ο υπουργός, ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε? Χριστιανίδα η κυρία, βέβαια, χριστιανή. Λοιπόν, επανάσταση συνδυών. Η μικρή μαζεύτηκε. Εν πάση περιπτώσει αυτή εξακολούσε να λέει, δεν σταμάταγε. Μπορώ να μιλήσω, λέει η κυρία. Πήρε, την έσκασε τη μικρή. Έχεις και λόγο και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Κυρία, μπορώ να μιλήσω? Μια, δυο, τρεις, πέντε. Πάση περιπτώσει. Τι λέει λοιπόν, ότι να ακούσω, τι πρόκειται να πεις? Με δυσκολεύει να πάω στον παράδεισο που δεν έβαλα το πετσετάκι αυτό. Κόκαλο η κυρία. Μαζεύτηκε η κυρία και έφυγε η κυρία από προσώπου παιδί της. Πολλές φορές για το τίποτα. Χάνουμε την πραότητά μας, διώχνουμε τη χάρη του Θεού μας. Τι έγινε, ρε παιδί μου, τα σπάσαμε, τα κάθε. Τι έγινε, διορθώνονται, δεν διορθώνονται. Καλό ήταν να μην γίνει, έγινε τώρα. Τι θα γίνει τώρα, θα πεθάνουμε, δώσουμε και την ψυχή μας στο διάλο? Τι θα γίνει? Δεν το σκεφτόμεθα εκεί, δεν πρέπει να είναι επιλογική. Γιατί έρχεται ο Σατανάς και δίνει μια στη λάμπα και τη σβήνει.
Έχετε πάει σε ταβέρνες, σε κακόφημα κέντρα ή τι γίνεται όταν γίνονται καυγάδες σε μαχαιριές. Την πρώτη καρεκλιά θα τη φάει λάμπα. Και όταν σβήσει λάμπα, εκεί πέφτει το μαχαίρι, το λεπίδι έπειτα. Έτσι είναι. Και σου σβήνει το φως τη στιγμή, έπειτα τα βλέπεις και τα έκαμες μουσκεμα, αλλά τα έχεις κάνει ήδη μουσκεμα. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε να είναι οπλισμένος και εφόπου λόγχη. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να έχει, λέγω, χριστότητα προς τον άλλον, δεν μπορεί να έχει πραότητα, δεν μπορεί να έχει εγκράτεια. Ούτε εγκράτεια μπορεί να έχει. Για το σώμα θέλει τα δικά του. Η χάρη του Πνεύματος του Αγίου έρχεται και το συλλαμβάνει το σώμα. Εάν Χριστός είναι, μην λέει ο Παύλος του Ρωμαίους, το σώμα νεκρών δια την αμαρτία. Δεν μπορεί. Είναι καβαλάριστο πνεύμα. Και το διευθύνει το σώμα να πηγαίνει όπου θέλει. Όταν δεν υπάρχει χάρη Πνεύματος Αγίου μέσα, η σάρκ ζητάει τα δικά της και αν την ακολουθήσεις, θα πας στο βράχο μαζί της. Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια λοιπόν, και αυτό το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μεθαύριο θα έρθει να μείνει στην Εκκλησία για να μας αγιάζει κλπ. Έχει και αυτό τους καρπούς τους που είναι απαραίτητοι για μας. Γι' αυτό ας παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο και να λέμε: Παράκλητε αγαθέ, μείνε μαζί μας. Και θα σου λέει εκείνο: Έλα στην ωραία πύλη να με πάρεις για να μείνω μαζί σου. Και θα πας στην ωραία πύλη για να το πάρεις, θα σου πει: Πήγαινε στο εξομολογητήριο να εξομολογηθείς για να έρθεις στην ωραία πύλη να με πάρεις. Και θα πας στο εξομολογητήριο, θα σου πει ο παπάς: Πήγαινε να συνθηκολογήσεις με όλους και τα λοιπά, να αγαπήσεις, να γυρίσεις τα κλεμμένα πίσω, τα αντικείμενα που έχεις στο σπίτι, τα ξένα κλπ. Και να έρθεις να κάνεις όλη αυτή τη σειρά, να φτάσεις επαξίως στην ωραία πύλη, να πάρεις αυτό το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα σου χρησιμεύσει για αυτά τα αγαθά, τα οποία εύχομαι να τα έχετε σε όλη σας τη ζωή σας και στην αιωνιότητα. Αμήν.